Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κεφάλαιο 7, μέρος 1. Εδώ πέρα θα μιλήσουμε για τις δοκιμές στα Rails. Γιατί κάνουμε δοκιμές? Τα Rails κάνουν τις δοκιμές πολύ εύκολες. Ξεκινάνε παράγοντας ένα κώδικα σκελετό στο πίσω μέρος, ενώ εσείς δημιουργείτε τα μοντέλα και τους ελεκτές σας. Με ένα απλό τρέξιμο των δοκιμών των Rails, μπορείτε να εξασφαλίσετε στον τρέχοντα κώδικά σας την επιθυμητή λειτουργικότητα, ακόμη και μετά από επαναπαραγωγή. Οι δοκιμές των Rails μπορούν επίσης να μιμηθούν τις απαιτήσεις των browser και μπορείτε να δοκιμάσετε τα αποτελέσματα των εφαρμογών σας χωρίς να χρειαστεί να κάνετε δοκιμές στο browser σας. Δοκιμές περιβάλλοντος και βάσης δεδομένων. Τα Rails έχουν τρία προεπιλεγμένα περιβάλλοντα: την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την παραγωγή. Θα πρέπει να έχετε διαχωρίσει τη βάση δεδομένων από τις δοκιμές. Αυτό θα κρατήσει τα δεδομένα από το περιβάλλον και τις βάσεις παραγωγής ασφαλείς. Τα Rails έχουν ένα φάκελο που ονομάζεται Test, με 5 φακέλους και ένα αρχείο. Ο φάκελος Test περιέχει τα Features, το Unit, το Functional, το Performance, το Integration και το Test Helper. Τα Features. Τα Features επιτρέπουν να εγκαταστήσετε κάποια οργάνωση για τις δοκιμές σας, όπως και να προσθέσετε παραμέτρους. Τα Features υπάρχουν μέσα σε ένα αρχείο μορφής YMMI. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα. Resource Generate, που είναι η παραγωγή πόρων. Όταν δημιουργείτε controllers, modes ή scaffolds, τα Rails θα δημιουργήσουν ένα φάκελο δοκιμών για αυτή την πηγή. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα παράδειγμα πώς να δημιουργήσουμε ένα scaffold και αυτό θα δημιουργήσει τους παρακάτω φακέλους. Στέλεχος δοκιμών, Test Stubs. Το αρχείο που δημιουργήθηκε από το scaffold, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το path, ονομάζεται Test Stub. Μπορούμε να καθορίσουμε τις δοκιμές όπως παρακάτω. Ονομασίες δοκιμών, Test Names. Τα tests έχουν ονόματα όπως Test, κάτω παύλα, Valid, κάτω παύλα, Password ή Test, Valid, Password, τα οποία δεν έχουν κενά ανάμεταξύ τους. Όμως, στα Test Stubs μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο ευανάγνωστα ονόματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε test, κενό, valid, κενό, password. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα παράδειγμα, το οποίο είναι ίδιο με ένα άλλο. Έλεγχος αληθείας, assert true. Είναι μια υπόθεση, η οποία είναι κώδικας εκτίμησης ενός αντικειμένου για την προσδοκία ενός αποτελέσματος. Η υπόθεση μπορεί να ελεγχθεί όπως παρακάτω. Εδώ πέρα βλέπουμε μερικά παραδείγματα. Και όλες οι δοκιμές έχουν τουλάχιστον μία υπόθεση. Προετοιμάζοντας μία εφαρμογή για δοκιμή. Η βάση δεδομένων σας πρέπει να είναι προσωρινή, οπότε τρέξτε την εντολή rakedb -migrate. Για να σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τη δοκιμαστική βάση δεδομένων, την test database, τρέξτε την εντολή rake environment rails -env -testdb -migrate. Και για να επαναδημιουργήσετε τη βάση δεδομένων από το προσωρινό σχήμα, τρέξτε την εντολή rakedb -test -load. Τρέχοντας τις δοκιμές, running tests. Στη γραμμή εντολών που βλέπετε παρακάτω, θα τρέξει όλες τις δοκιμές σε αυτό το stub. Για να τρέξετε μια συγκεκριμένη δοκιμή, γράφετε αυτό. Τα αποτελέσματά σας θα φαίνονται ως εξής. Παράδειγμα δοκιμών, sample test. Εδώ πέρα βλέπετε ένα παράδειγμα, το οποίο θα επιτύχει, εκτός αν έχετε το σωστό μοντέλο επιβεβαίωσης. Αυτό ήταν. Ας ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε.